στο λιμάνι του Πειραιά, με τις κόρνες όλων των πλοίων να το υποδέχονται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Με τις κόρνες των πλοίων να ηχούν απ' άκρη σ' άκρη του Πειραιά, το πρώτο επιβατικό πλοίο του 2018, προερχόμενο από Κυκλάδες, μπαίνει στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Στην προβλήτα της ακτής Τζελέπη, το Blue Star Dilos υποδέχεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος. Ο Παναγιώτης Κουρουπλής ανέβηκε στο πλοίο και έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα μαζί με τον πλοίαρχο, ανταλλάσσοντας ευχές με όλο το πλήρωμα. Η διαχρονική δύναμη αυτού που είπε ο Περικλής Μέγατο της θαλάσσης κράτους. Αμέσως μετά ο Υπουργός Ναυτιλίας επισκέφθηκε τον θάλαμο επιχειρήσεων και συνομίλησε με καπετάνιους και πληρώματα ελληνικών πλοίων που ο καινούριος χρόνος τους βρήκε να ταξιδεύουν σε μακρινές θάλασσες. Καπετάν Κώστα, χρόνια πολλά και καλά. Ευχές από όλους μας εδώ, έχω δίπλα μου τον αρχηγό του λιμενικού, τα στελέχη εδώ, τους συνεργάτες, έχετε ευχές και εσύ και όλα τα στελέχη του πλοίου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μπορούν να αναχαιτιστούν με την ευθύνη όλων μας. Οι ευχές όλων μας σήμερα με τη δική μας συμμετοχή μπορούν να μετατραπούν σε μια συλλογική προσπάθεια στην οποία να καταθέσουμε όλοι τον καλό μας σε αυτό, γιατί είμαι βέβαιος ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι πάνω από τις προσωπικές μας προσπάθειες και επιλογές είναι η πατρίδα και η κοινωνία. Λίγα λεπτά μετά την έλευση του 2018, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Νίκος Τόσκας μαζί με τον αρχηγό του σώματος έκοψε την πίτα και ευχήθηκε μέσω ασυρμάτου τα χρόνια πολλά στα πληρώματα των περιπολικών και μοτοσυκλετιστών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη βάρδια. Γεια σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους, που πιστοί στο καθήκον και με αίσθημα προσφοράς στην κοινωνία εργάζεστε φιλότιμα αυτή τη στιγμή. Σας εκφράζω δημοσίως την ικανοποίηση, τη στήριξη και την ευαρέσκειά μου και εύχομαι από καρδιάς σε εσάς και τις οικογένειές σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία, καλοτυχία και δύναμη. Ο πρώτος συναγερμός ήχησε στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ακατοίκητο στη Νέα Ιωνία. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο. Αγόρι είναι το πρώτο παιδί του 2018. Γεννήθηκε 2 ώρες μετά την είσοδο του νέου χρόνου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Το αγοράκι γεννήθηκε 3 κιλά και 200 γραμμάρια και χέρι άκρας υγείας. Το πρωτοχρονιάτικο γεύμα αλληλεγγύη.